un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même, c'est un vrai titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et dont le yardi s'attendrit devant une ange. Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi. Ρέα Κατσανεβάκη, για την εκπομπή Οδηγός και Αυτοκίνητο. Βρισκόμαστε, όπως βλέπετε, στην έκτη έκθεση οχημάτων, γαλλικών οχημάτων, κυρίου Ντεσεβού, το οποίο μου θυμίζει, αν ξέρατε τι μου θυμίζει λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει με τις φίλες μου και συμφοιτήτριές μου από το Παρίσι, και 4 άτομα μέσα, και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Διασκεδάσαμε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε στη διαδρομή. Πήγαμε, κάναμε σκι, ξαναγυρίσαμε στο Παρίσι με το ίδιο αυτοκίνητο. Γι' αυτό τα λατρεύουμε. Κύριε Κολογέ, καλημέρα. Η έκτη διοργάνωση, γεγονός. Ο καιρός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα σήμερα. Πείτε μας δύο λόγια λοιπόν, ως συνδιοργανωτής. Σήμερα έχουμε, όπως είπατε και εσείς, την 6η Γαλλική Συνάντηση Οχημάτων Εποχής μέχρι το 1985 σε συνδιοργάνωση Λέση Όρκα μαζί με τη Λέση Ελληνικών Φιλών Ντεσεβό. Έχουμε επίτιμο αυτοκίνητο σήμερα το αστέρι, θα έλεγα, της γαλλικής αυτομηχανίας του Ντεσεβό. Είναι θεσμός για μας πλέον και με επιτυχία η 6η συνάντηση γίνεται σήμερα. Μας βοήθησε, όπως είπατε, και ο καιρός. Όλα αραίουν ζερβά. Άδεξια, λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια για εσάς. Πού μπορεί να σας βρει κανείς, αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος και να έρθει στην επόμενη διοργάνωση. Με ποιο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας? Υπάρχουν ειδικά site του κλασικού αυτοκινήτου και ειδικά για τα γαλλικά αυτοκίνητα. Η Λέση μας εμάς εδρεύει Χαϊμαντά 33 στο Χαλάνδρι. Είναι εκεί το δευτήριό μας που είμαστε ανοιχτά κάθε Δευτέρα 7.30 με 11. Εκεί μπορεί να μας βρει ο καθένας, να πιστοποιήσουμε το αυτοκίνητό του που ρίχνει πάρα πολύ το κοστολόγιο της ασφάλειάς του κατά 80%. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία για όλους να συντηρήσουμε αυτά τα ωραία αυτοκίνητα που για πολλούς είναι της αξίας που τα έχουν βρει από τους γονείς τους. Δικές σας αποκλειστικά εκδηλώσεις? Ναι, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Αυτό που πρέπει να πω ότι ανήκουμε σαν Όρκα στη Λέσχη, στην ελληνική Λέσχη Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου, στην Ομοσπονδία Τσιοφίλπα. Είναι η πιο δυνατή, πιστεύω, ομοσπονδία στην Ελλάδα. Είμαστε μέλος της Ενεργό και εμείς, στη Δυτικό. Και κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο η Λέσχη μας, αλλά και όλες οι Λέσχες κλασικού αυτοκίνητου που ανήκουν σε αυτή την ομοσπονδία. Είναι γαλλικά τα αυτοκίνητα εδώ. Κάποια σχέση, κάποιες διοργανώσεις σε σχέση με τη γαλλική πρεσβεία, η οποία πιθανόν ενδιαφερόταν, είναι στη σκέψη σας? Στο μέλλον το έχουμε στο πρόγραμμα και αυτό. Σήμερα αποστείλατε, έχουμε γαλλικές μουσικές, γαλλικά κουρασάν, γαλλικούς καφές μόνο πίνουμε. Είμαστε πολύ εντεταλμένοι σε αυτό το κομμάτι και πολύ εξειδικευμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes dompées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la tête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Il y a encore l'agent des taxis au café. On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là du matin au café. Il y a la Seine à n'importe quelle heure, et là ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amours. Bonjour à vous, Lefteris Vourlakos. Ναι, με το Citroën, το Βάτραχο, εντός παρενθέσεως. Πόσα χρόνια είναι που το έχετε αυτό? Το αυτοκίνητο είναι του 72 μοντέλο.
Εγώ το έχω 10 χρόνια. 12 χρόνια, συγγνώμη, ναι. Είστε λάτρης δηλαδή του συγκεκριμένου μοντέλου, του συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Ναι, εντάξει, μου αρέσουν τα γαλλικά, έχω και άλλα αυτοκίνητα. Τώρα εδώ ήταν μια γαλλική αυτοκινητοδρομία και μαζευτήκαν όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Peugeot, Citroën. Αυτά, παλιά ήταν και τα Panhard, αλλά δεν υπάρχουν τώρα. Είναι σαν αυτό το μαύρο απέναντι. Αυτό είναι το Traxion Avant. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο με μπροστινή κίνηση, όπως λέει και το όνομά του, μπροστινή πρόωση. Κατασκευάστηκε το 1932, το συγκεκριμένο που βλέπουμε είναι μοντέλο του 1948. Είναι το αυτοκίνητο που έκανε τη Citroën να πτωχεύσει και τον Αντρέ Citroën να μείνει χωρίς χρήματα το 1935 και να πουλήσει την εταιρεία του στον Boulanger. Γιατί τότε κανείς δεν αγόρασε αυτοκίνητα με κίνηση μπροστά. Το αυτοκίνητο όμως αυτό ήταν το αγαπημένο, αφού έχασε την εταιρεία του Αντρέ Citroën, ήταν το αγαπημένο του των γκάγκστερ, των πλουσίων, ακόμα και των κυβερνητικών εκπροσώπων. Ήταν πάρα πολύ καλό σαν πώληση μετά το 1935. Ανέβηκε η εταιρεία, έφτιαξε το TPV, το γνωστό Ντεσεβό, και εξακολουθεί αυτό το αυτοκίνητο να αρέσει πάρα πολύ στους συλλέκτες. Καλημέρα, η έκτη γαλλική συγκέντρωση αυτοκινήτων εποχής είναι γεγονός. Πείτε μας λίγα λόγια για τη διοργάνωση. Η διοργάνωση αυτή γίνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την Όρκα. Τα δύο τελευταία χρόνια το Club de Sevaux μετέχει ενεργά σαν συνδιοργανωτές με την Όρκα. Μπαίνει στο καλεντάρι της ΦΙΛΠΑ κανονικά. Είναι θεσμός. Μαζεύονται όλοι οι φίλοι των γαλλικών αυτοκινήτων και οι ιδιοκτήτες βασικά και οι φίλοι. Και γίνεται ένας άτυπος διαγωνισμός όπου βγαίνει το ωραιότερο ανακατηγορία, το πιο αυθεντικό. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι μαζευόμαστε κάποιοι φίλοι και περνάμε ωραία. Αυτό είναι η σημασία. Πείτε μας δύο λόγια για τα αυτοκίνητα τα οποία λαμβάνουμε φέτος συμμετοχή. Πόσα είναι αυτά? Έχουμε 40 συμμετοχές φέτος, αρκετά καλός αριθμός. Την πλειοψηφία, όπως βλέπετε, την έχει πάρει τον Ντεσεβό, γιατί είναι και αφιερωμένο στον Ντεσεβό και η Λέσκη μας έδωσε ένα καλό παρόν σε αυτό. Είναι μόνο γαλλικά αυτοκίνητα, όπως είπα. Από DS, SS, και Peugeot, γιατί είναι και συνάμα είναι και γαλλική αυτοκινητοδρομία, αλλά και συνάντησε και τον Peugeot. Πιστεύω του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα. Ο καιρός βοήθησε σήμερα αρκετά, γιατί έχει μια ολιόλου στη μέρα. Το μέρος είναι αρκετά καλό και είναι και ευχαριστούμε και το Δήμο που μας έδωσε αυτό το μέρος. Και πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε μια εξίσου καλή, ίσως καλύτερη αυτοκινητοδρομία. Έχετε ήδη κάποια σχέδια για την ερχόμενη διοργάνωση, κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο? Δουλέψαμε αρκετά για αυτή την διοργάνωση μαζί με τον Χρήστο Κολοβό από την Όρκα και ειδικά αυτός δούλεψε πάρα πολύ. Κάθε χρονιά λέμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, πιο ελκυστικό. Πέρυσι το είχαμε κάνει στο Μουσείο Ίνου που ήταν ένας εντελώς διαφορετικός χώρος, ήταν κλειστός χώρος. Και γινόταν στο προάβλιο του χώρου αυτού η έκθεση. Φέτος είναι σε πλατεία, του φορετικό, έτσι ώστε να έχουμε και ποικιλία. Αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά καλός και είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Είμαι ο Τάκης Ζογκρέτσης, έχω πάει σε πάρα πολλές παγκόσμιες συγκεντρώσεις με τα Ντεσεβό. Αυτό εδώ που βλέπουμε το αυτοκίνητο, είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο αυτοκίνητο, είναι ένα 4x4 Ντεσεβό, το οποίο όμως έχει γίνει μετατροπή. Ήταν από τα ΠΦΑΦ της Πορτογαλικής αστυνομίας και στρατού. Είχαν έρθει δύο τέτοια κομμάτια στην Ελλάδα. Το ένα ο κύριος Χατζόπουλος, ο Τάκης Χατζόπουλος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκινήτου, το έκανε μετατροπή και του έβαλε επάνω στο σασί και στον κινητήρα του ΠΦΑΦ, έβαλε την καμπίνα του Ντεσεβό. Συνήθως τα Ντεσεβό, τα τετρακίνητα, είχαν μία μηχανή μπροστά και μία μηχανή πίσω. Αυτό εδώ όμως έχει άξονα,
Από κάτω έχει άξονα και δίνει κίνηση και στους πισινούς τροχούς. Είναι μοναδική κατασκευή. Το αυτοκίνητο αυτό έχει γίνει εξ ολοκλήρου μετατροπή του στην Ελλάδα. Πάει περίφημα. Είναι αργό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Γιατί ο άξονας που κινεί τους πίσω τροχούς του δίνει κάποια. Του δίνει μεγαλύτερο βάρος. Αυτό το αυτοκίνητο το έχουμε χρησιμοποιήσει. Έχουμε πάει σε παγκόσμιες συγκεντρώσεις. Αναρριχάται σε απίστευτα μέρη και σημεία. Έχει κάνει πάρα πολλές ωραίες εκδρομές στο βουνό και τέτοια πράγματα. Και ο ιδιοκτήτης το χρησιμοποιεί πλέον σαν εκθεσιακό μοντέλο. Ο Τάκης ο Χατζόπουλος. Αυτά. Προγραμματίζετε κάποιες άλλες εκδηλώσεις όπως μαθαίνουμε. Πείτε μας δύο λόγια για αυτές. Το Σάββατο συγκεκριμένα, το Αγίου Βαλεντίου 14 του μήνα, έχουμε ένα αποκριάτικο πάρτι που κάνουμε κάθε χρόνο στη Λέσχη εδώ. Στο ίντερνετ που έχουμε στο desevoclub.gr υπάρχουν όλες μας εκδηλώσεις και εντυπώσεις εκδηλώσεις που έχουμε ήδη κάνει. Στον επόμενο μήνα, στο τέλος, θα έχουμε μια εκδρομή τριήμερη καθαράς Δευτέρας στο Άργος. Συγκεκριμένα στο Τολόκι θα συμμετέχουμε στο καρναβάλι του Άργους. Είμαστε προσκεκλημένοι από το Δήμο του Άργους. Μετά έχουμε κάποιες άλλες ημερήσεις και δρομές και όλες αυτές υπάρχουν αναρτήσεις αντίστοιχες στο desevoclub.gr. Έχετε, γνωρίζετε μάλλον πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν κάποιο αυτοκίνητο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη μέρος σε κάποια διοργάνωση, δεν το ξέρουν. Θα σας πω. Σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορούν ακόμα ευτυχώς αρκετά ντεσεβό. Όλοι γνωρίζουν για τη Λέσχη. Απλά άλλοι λόγω αποστάσεως, λόγω δουλειών, γιατί για άλλους δικούς τους λόγους δεν έχουν έρθει στο κλαμπ μας. Είναι βέβαια ευπρόσδεκτοι όλοι και το πάνε για μας, σας είπα, είναι μεγάλη και καλή παρέα και οι βόλτες που κάνουμε και οι εκδρομές οι οποίες ενώνουν τον κόσμο και τον διασκεδάζουν και δημιουργούν πολύ καλό κλίμα και καλές φιλίες. Μια που αναφέρετε την απόσταση και επειδή υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτού του είδους τα οχήματα, σε κάποιες άλλες πόλεις της Ελλάδος προβλέπετε κάποια στιγμή να κάνετε και κάποιες εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις, σε νησιά, κάπου αλλού? Προβλέπετε η Πανελλήνια συνάντηση τον Ιούνιο του Αγίου Πνεύματος, που συνήθως την κάνουμε στη μέση της Ελλάδος, έτσι ώστε να μαζεύονται αυτοκίνητα από όλη την Ελλάδα. Στα Καμένα Βούρλα συγκεκριμένα, κάπου εκεί πιστεύω θα την κάνουμε και φέτος. Και φέτος έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση που λέγεται Παγκόσμια Συνάντηση Φίλων Δεσεβό. Γίνεται κάθε δύο χρόνια, το 1975, κάθε δύο χρόνια σε χώρα της Ευρώπης. Είχαμε την τιμή και να την κάνουμε εμείς το 1999 στη Σκοτίνα. Τώρα θα συμμετάσχουμε στην Πολωνία, θα πάμε, που τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, γίνεται η Παγκόσμια Συνάντηση Φίλων Δεσεβό. Θα οργανώσουμε την εκδρομή αυτή και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα Δεσεβό, αν εξαρτούσαν να στηλέσχει ή όχι, και να πάμε όλοι μαζί εκεί. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος για φέτος. Και σίγουρα οι μικρές κοντινές και βόλτες και εκδρομές. Ευχαριστώ πάλι. Αντιστεκόμενη σε μεγάλη οικονομική κρίση. Δεσεβό, μια ιστορική λέσχη με μεγάλες συμμετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο στο εξωτερικό. Κάνουμε ό,τι καλύτερο και να βρεθούμε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Η επιτυχία είναι εμφανής. Σήμερα, τον Ιανουάριο του 2015, στην έκτη Γαλλική Συνάντηση, είμαστε πλέον θεσμός και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 7η Γαλλική Συνάντηση, πιο δυνατή, πιο ενωμένη μεταξύ μας, από κάθε λέση και από κάθε ομοσπονδία. Δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, την αγάπη για το παλιό καλό αυτοκίνητο, αυτό το οποίο έχει γράψει ιστορία, αλλά συγχρόνως, αγαπητέ φίλε Γιώργο, και την αγάπη του κόσμου για την περιοχή μας. Χρήστο, συγγνώμη. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την λογική να οργανώσουμε μία σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες έχουν στόχο να αναδείξουν θεματικά κάτι συγκεκριμένο αλλά και την περιοχή μας αφετέρου και να την κάνουμε ξανά ένα ξεχωριστό σημείο στον Αττικό χάρτη. Κοιτάς το πιο παλιό γαλλικό αυτοκίνητο. Θα ήθελα να εκφωνήσει ο κ. Μουλής. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα εκ μέρους της Τεχνικής Επιτροπής, είναι οι τύποι εδώ με τα γυλαίκα που φοράνε, να ευχαριστήσουμε τις Λέσχες Όργα και Δεσεβό για μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη και έξυπνη εκδήλωση. Λοιπόν, το πιο παλιό γαλλικό αυτοκίνητο είναι ένα Citroën 11B του 1948 με πινακίδα 1183. Συγγνώμη, δεν ξέρουμε τα ονόματά σας, σας τα λέμε με την πινακίδα.